Γεια σου Σκορπιέ, καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο προσφατό σου παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, όπου βλέπω ότι Σκορπιέ μου κάποια στιγμή άρχισες να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ήθελες να τους διευρύνεις σε θέματα εκπαιδευτικά, οικονομικά, επαγγελματικά, γκομενικά. Κατάλαβες. Βλέπω λοιπόν ότι είδες την μεγαλύτερη εικόνα, την bigger picture, αποφάσισες ότι θέλεις να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, κατανόησες ότι ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Βλέπω μερικοί χρειαστήκατε να τα κάνετε αυτά γιατί είχατε οικονομικό προβληματάκι, οπότε κάτι έπρεπε να γίνει. Όπως και να έχει όμως, βλέπω ότι κάτι ξεκινήσατε. Εγώ το βλέπω να υπάρχει ήδη, δεν ξέρω πότε το ξεκίνησες για να σου πω την αλήθεια. Βλέπω είτε μια συνεργασία είτε μια εκπαίδευση που ξεκινήσατε. Κάποιοι από εσάς ξεκινήσατε και κάτι σχεσούλες παράξενες με συνεργάτες σας, με φίλους σας από την παρέα ή και με ανθρώπους που έχουν άλλες σχέσεις. Ή μπορεί και εσύ να έχεις κάτι άλλο στο νου σου, σκορπίδι μου, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εγώ σε αυτή τη φάση σε πετυχαίνω στο πρόσφατο παρελθόν, σε μια κατάσταση που συνεργάζεσαι αρμονικά με άτομα, είτε στη δουλειά σου, είτε τέλος πάντων στο πανεπιστήμιο που είσαι, είτε στις φιλίες σου, είτε στα γκομενικά σου. Βλέπω ότι οι περισσότεροι από εσάς κάνετε και λίγο οικονομία μέσα σε αυτή τη φασούλα για κάποιο λόγο, ή προσπαθείτε τέλος πάντων να κρατάτε τον εαυτό σας σε κάποιο όριο έτσι ώστε να καταφέρνετε όλα αυτά που θέλετε. Κατάλαβες, δηλαδή άμα έχεις πάρα πολύ διάβασμα για τη σχολή, βλέπω ότι προσέχεις, προσπαθείς, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνεις πολύ πολύ έξω, λέμε τώρα. Κατάλαβες, κάπου προσπαθείς ρε παιδί μου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παρόν σου, σκορπίδι μου, σε βλέπω καλά. Ο λόγος που σε βλέπω καλά είναι ότι βλέπω ότι τώρα στο παρόν ξεφορτώνεσαι μία υποχρέωση ή κάποιες υποχρεώσεις ή κάποια πράγματα που σε βαραίνανε. Για παράδειγμα, στο πρόσφατο παρελθόν είχες αναλάβει εσύ ένα project, μια δουλειά, γιατί χρειαζόσουν λεφτά και τώρα βλέπω τελειώνει αυτό το project, για παράδειγμα. Ή στο πρόσφατο παρελθόν σπούδαζες, καλά, σπουδές ποτέ σχεδόν δεν σταματάνε, είχες αυτό το σεμινάριο και τώρα στο παρόν τελειώνει αυτό το πράγμα. Κάτι βλέπω ότι ξεφορτώνεσαι, κάτι που σε βάραινε, το ξεφορτώνεσαι. Ακόμη και μια σκέψη μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος, δεν μου δείχνει κάπου τον άνθρωπο ή οτιδήποτε, δεν μου δείχνει καν ποιας προέλευσης είναι αυτό το πράγμα που ξεφορτώνεσαι, αλλά σίγουρα αυτό που βλέπω είναι μια πολύ πιο ανάλαφρη, ανάλαφρος, πραγματικά, δηλαδή εσύ περπατάς και πετάς. Βλέπω ότι είσαι καλά συναισθηματικά και οικονομικά, άρα μπορεί να ήταν ότι δεν είχες λεφτά και τώρα κάπως πληρώθηκες, πήρες τον πρώτο σου μισθό και νιώθεις καλύτερα οικονομικά, σε παρασέρνει και στο συναισθηματικό όλο αυτό, ή μπορεί να είσαι και τη σχεσούλα σου. Βλέπω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή περίοδο τώρα στο παρόν και σου ξαναλέω ότι ο λόγος είναι ότι αφήσαμε πίσω ή τελειώσαμε κάποιες υποχρεώσεις. Νιώθω για τους περισσότερους ότι θα είναι κάτι που τελειώσατε, που το σπρώξατε, το ξανασπρώξατε, το τραβήξατε και από το μαλλί και κάποια στιγμή καταφέρατε να το φέρετε εις πέρας. Και τώρα βλέπω ότι υπάρχει επιτυχία στη ζωή σου για κάποιο λόγο. Μια μικρή και ωραία επιτυχία που σε βοηθάει να νιώσεις πολύ πιο ανάλαφρη, πολύ πιο ανάλαφρος, σε βοηθάει να νιώσεις αρκετά πιο ανεξάρτητη, οκ. Και συναισθηματικά πολύ πιο σταθερή ή σταθερό. Μια χαρά η περιοδάρα αυτή για σένα, σκορπίδι μου, μια χαρά αυτού σου. Λοιπόν, τώρα προφανέστατα σιγά που μας έφυγε έτσι το σύμπαν να απολαύσουμε αυτή την ωραία περίοδο που διανύουμε. Σιγά! Λοιπόν, μην φανταστείς τίποτα, αλλά εννοείται κάτι θα γίνει. Σιγά μην τα γινότανε. Πάμε στο σύντομο μέλλον σου, σκορπίδι, όπου βλέπω ότι κάτι θα γίνει. Δεν είναι κακό, ίσα ίσα βλέπω κιόλας ότι είναι καλό. Όντως το βλέπω ότι είναι καλό. Βλέπω όμως ότι θα γίνει. Βλέπω, για να σου πω την αλήθεια, κατά 80% ότι κάποιος απομακρύνεται από κάπου περισσότερο. Αυτό βλέπω. Κάποιος φεύγει. Και μάλλον κάποιος φεύγει όχι για πάρα πολύ ωραίους λόγους ή μπορεί να μην είχε συμπεριφερθεί και πάρα πολύ όμορφα για κάποιο λόγο. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φεύγει για την παρέα, μπορεί να φεύγει για το σπίτι, μπορεί να φεύγει από την συνεργασία, από το γραφείο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Βλέπω ότι κάποιος άνθρωπος θα χρειαστεί να φύγει. Μπορεί να είσαι εσύ εννοείται αυτός ο άνθρωπος που για παράδειγμα παρατάς μια δουλειά που είχες στα κρύα του λουτρού, λέμε τώρα εδώ, εντάξει, ή μια σχέση που είχε. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι πάντως αλήθεια στο σύντομο μέλλον, στο επόμενο 15ήμερο, θα υπάρξει μια απώλεια, θα υπάρξει ίσως και ένα άτομο στη ζωή σου ή και εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό, όχι και τόσο, που δεν θα συμπεριφερθεί όχι και τόσο όμορφα τέλος πάντων. Καμιά φορά τα κάνουμε και εμείς αυτά τώρα, μην λέμε βλακίες, εντάξει, εδώ που τα λέμε. Καμιά φορά λέμε, όπου πρέπει να την κάνω λίγο και να μην με πάρει και βρέφω κανείς, κατάλαβες. Λοιπόν, κάτι τέτοιο βλέπω θα γίνει, βλέπω όμως ότι θα είναι... Θα περάσει και δεν θα κουμπίσει. Ναι, μεν μπορεί να σε έχει μερικές ώρες ή καμιά δυο μέρες, ξέρω εγώ, έτσι λίγο ξενερωμένη ή ξενερωμένο. Είτε στο κάνουνε είτε το κάνεις, γιατί όταν κάνουμε τέτοια θεματάκια, μετά δεν νιώθουμε και οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Αλλά το καλό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία να ξέρεις ότι θα βγει μια ευκαιρία. Ή, πώς θα σου το πω, είτε θα ξεπεράσεις αυτή τη διαδικασία γρηγορότερα, επειδή θα υπάρξει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία όμως για σένα. Είτε θα δημιουργήσει αυτό το πράγμα μία ευκαιρία για σένα. Δηλαδή, τι μπορώ να σου πω τώρα. Έχεις μια πολύ καλή φίλη στο γραφείο, στη δουλειά. Δουλεύετε μαζί πολλά χρόνια και αυτή τέλος πάντων αποφασίζει να φύγει, να σας παρατήσει ξύλους και να μάθεις ότι έχει πει και ιδέες για σένα πίσω την πλάτη σου. Και θα ξενερώσεις, ξέρω εγώ, αλλά παράλληλα θα έρθει το αφεντικούλι την επόμενη μέρα και θα σου πει: να σου πω, θυμάσαι εκείνη την προαγωγή που σου έλεγα θα πάρεις? Πάρτινα, κατάλαβες. Επίσης, μπορεί, ξέρω εγώ, κάποιος να μου λέει εδώ πέρα για μια κατάσταση κάποιων ανθρώπων που μπορεί να παίρνανε διαζύγιο τώρα στο παρόν και εδώ και το... Αυτό είναι το τηλέφωνο μου που χτυπάει. Και εξού και το βάρος που φεύγει. Όχι με το σταθερό, κατάλαβες, αυτό δεν χαμηλώνεται. Κουνήσουμε το ρυθμό. Λοιπόν... είναι το βάρος που φεύγει, ξέρω εγώ, αυτή η σχέση με τον τύπο αυτόν που είχαμε και τα 3 άτομα και όλα αυτά. Οκ. Και ίσως τώρα αυτός να φεύγει για το σπίτι. Ναι, μεν αυτό εσένα να μην σου αρέσει και πάρα πολύ, αλλά να τη διατροφούλα. Κατάλαβες. Δηλαδή βλέπω ότι θα γίνει. Όχι. 1 λεπτού σιγή. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λοιπόν. Βλέπω οπωσδήποτε τέλος πάντων ότι κάτι θα γίνει, θα σε βγάλει από τα νερά σου, θα περιέχει λίγο τσατσιλίκι ή ψευτιά ή κάτι που γίνεται πίσω από την πλάτη σου ή κάτι που γίνεται υπόγεια, όμως μέσα από αυτό θα βγει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για σένα, πάρα πολύ καλή και νικηφόρα ευκαιρία, κάτι που θα, δεν ξέρω, θα είναι πολύ θετικό για σένα. Για τους περισσότερους παιδιά θα είναι σε υλικό επίπεδο, λεφτάκια, θέσεις, προαγωγές που είπα πριν, δουλειές, ιστορίες, τέτοια πραγματάκια. Οκ. Δεν χρειάζεται να πω άλλα παραδειγματάκια νομίζω. Πάνω κάτω την ενέργεια την είπα. Τώρα υπάρχουν 500.000 διαφορετικές ιστορίες που μπορεί να παιχτούν εδώ, οπότε δεν χρειάζεται να πω άλλες. Καλό είναι τελικά. Ακόμα και να μην σου αρέσει στην αρχή. Λοιπόν, σκορπίδι μου, ελπίζω να σου άρεσε το reading σου. Είχε και bonus μουσική αυτή, μουσικό background. Αν ναι, κάνε μου like, subscribe, comment, share και θα τα πούμε το επόμενο διδόμο με το καινούριο σου Energy Focus. Φιλάκια πολλά!